Μέσα σε το γεγονός σε σχέση με τη διαφορά που είχες στην απόδοση σήμερα, ότι ήσουν ακριβώς πάνω στην πιο φυσική σου θέση, ότι δεν χρειαζόταν να πάρεις όλη την πλευρά, σε είδαμε να πατάς καλύτερα στην αντίπαλη περιοχή. Σίγουρα αυτή είναι η θέση μου, πιο επιθετικός. Και αυτό φάνηκε κιόλας, πιστεύω. Αλλά βγαίνει κούραση από τα παιχνίδια και αυτό είναι λογικό. Είμαστε στην προετοιμασία και σιγά σιγά όταν λυθούν τα πόδια μας, θα είμαστε όλοι και όλα τα παιδιά ακόμα καλύτερα. Τι αντίκτυπο έχει μια νίκη με τέτοιο σκορ ως τελευταίο φιλικό? Το σκορ δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πιστεύω ότι μένουμε στην εμφάνιση. Όλα τα παιδιά δείξαν, πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και πιστεύω να είναι όλο έτοιμα την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα αποτυπώθηκε η εικόνα των προπονήσεων, τη δουλειά που έχει γίνει στις προπονήσεις, γιατί είδαμε ότι κάνατε αυτά ακριβώς που ζητάει ο Τούντορ στις προπονήσεις. Αυτό ακριβώς. Αυτά που δουλεύουμε στην προπόνηση, αυτά βγαίνουν και στο γήπεδο και πιστεύω όλοι είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το παιχνίδι το σκέφτεστε, είναι ήδη στο μυαλό σας ή έχουν αρκετές ακόμα ημέρες για να αγχωθείτε, ας πούμε, για την προετοιμασία του? Δεν έχουμε ένα απαραίτητο άγχος. Δουλεύουμε σκληρά και πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο αγώνα. Πρώτο φιλικό με την Πόχου είχατε καλή απόδοση για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Σήμερα αυξήθηκε αυτός ο χρόνος. Να περιμένουμε στον αγώνα με την Λοκομοτίβα ότι μπορείτε να πιάσετε ένα 60 λεπτό, 65 λεπτό ποδοσφαίρι που εσείς θέλετε. Πιστεύω ότι στα πρώτα μάτια βγήκε όλα η κούραση και όσο λιώνουν τα πόδια θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι σαν ομάδα. Και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο στην καλύτερη απόδοση όλων των παιχνών και όλη τη ομάδα. Για τον εαυτό σου, φέτος επέστησες από δανεισμό και πας πολύ καλά στην προετοιμασία. Δουλεύω σκληρά για να γίνομαι καλύτερος και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μείνω στο ρόστερ.